Κύριε Σαριωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και θα πάντα καλησπέρα στην Κρήτη. Σας εύχομαι ολόψυχα περαστικά και φαντάζομαι ότι και όσοι μας παρακολουθούν το ίδιο σκέφτονται. Θέλω λίγο να μας πείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κατάστασή σας ποια είναι, πώς αισθάνεστε? Είμαι στη 10η μέρα καραντίνα. Έχω 10 μέρες σε ένα φοβερό ξηρό βήχα που κουράζει όλο μου το κορμί, δεν σταματάει. Πονοκέφαλο, τα βράδια ανεβάζω πυρετό, διάρρεια και από τη δεύτερη μέρα έχασα και την όσπριση. Δεν μπορώ πια να μυρίσω τίποτα. Από τη δεύτερη μέρα μέχρι και σήμερα? Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν θα είναι και η ολική απώλεια για πάντα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούν να το προβλέψουν. Δεν με έχουν πάει στο νοσοκομείο γιατί δεν έχω δύσπνοια. Αν με πιάσει δύσπνοια, θα φύγω και για το νοσοκομείο. Να σας ρωτήσω λίγο, το αρχικό σύμπτωμα που σας κινητοποίησε ποιο ήταν? Ένας μεγάλος ξηρός βήχας που έχετε βαθιά από τον ισοφάγο και δεν έχει ούτε φλέμα ούτε υγρά. Και δεν ελέγχεται. Μπορείς να... Μία φορά έβαλα το χρονόμετρο και έφυγα κάθε 2,5 λεπτά για αρκετό χρόνο. Τα αυτιά μου βουίζουν συνέχεια, ο πονοκέφαλος είναι μεγάλος και το βράδυ έχω τον πυρετό. Επικοινωνήσατε λοιπόν με το γιατρό σας. Ναι. Σας χορήγησε, σας συνέστησε κάποιο φάρμακο? Ναι. Παίρνω ένα φάρμακο κάθε 8ωρο, 3 φορές τη μέρα. Σήμερα μου έδωσαν και ένα σιρόπι πρώτη φορά. Μου συστήνουν να κάνω καλή ζωή στο σπίτι, να μην επικοινωνούμε με κανένα, να είμαι στο δωμάτιο. Μετράω τις μέρες, μου είπαν να προσέχω 15 μέρες. Έχω ένα πενταψήφιο αριθμό, τον οποίο θα καλέσω αν έχω δύσμια, για να με πάνε αμέσως στην εντατική. Και ελπίζω να μην μου συμβεί αυτό. Προσεύχομαι στον Θεό να μην έρθει δύσμια, γιατί όλα τα άλλα συμπτώματα τα έχω. Βρίσκεστε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στη Γαλλία, σωστά? Ναι, από τις 3 του Γενάρη. Ναι. Εκτός από πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας του Πόρου, είστε και εξαγωγέας. Άρα η δουλειά σας επιβάλλει, σας επέβαλε μέχρι πρότινος να κάνετε, να βρίσκεστε διαρκώς σε ταξίδια. Αυτή τη στιγμή είστε μόνος σας, είστε με κάποιο συνεργάτη σας, με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή μόνος? Έχω έναν ξάδερφό μου, ο οποίος έχει επιχείρηση στη Γαλλία, και αυτός, αλλά με συνοδεύει στη δουλειά. Δεν πήγα βέβαια στη Γαλλία, έκανα ταξίδια και στο Γερμανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, αλλά το μεγάλο πρόβλημα το συνάντησα στη Γαλλία. Είδα πολύ άρρωστο κόσμο. Νομίζω ότι νομίζουν όλοι ότι συμβαίνει στους άλλους. Έτσι νόμιζα και εγώ, ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Τι θα έκανα αν ερχόμουν στην Ελλάδα? Θα μόλυνα τον κόσμο στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο, κάνοντας στο Ηράκλειο, οι γνωστοί μου, οι φίλοι μου θα έπαιρναν το μικρόβιο. Ο τόπος μας είναι ακόμα αρκετά καθαρός. Δεν μου επέτρεπε η λογική μου, την παιδεία μου να το κάνω να γυρίσω. Διάλεξα να μείνω εδώ. Είναι δύσκολο γιατί είμαστε μόνοι. Είμαστε και ξένοι και δεν μας λογαριάζουν και πάντα όπως πρέπει. Η τελική ανάλυση, το σπίτι δεν είναι φυλακή. Το σπίτι είναι ο παράδεισός μας. Τα σπίτια τα έχουμε φτιάξει για να μένουμε μέσα. Είναι η ψυχή μας. Σωστά τα λέτε. Και η αλήθεια είναι ότι η ανάρτησή σας συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο και εύχομαι πραγματικά το ηθικό σας να παραμένει ακμαίο, διότι ναι μεν πάσχετε από κορονοϊό, αλλά βρίσκεστε και μακριά από τη χώρα σας, από τους δικούς σας ανθρώπους και η προσπάθεια είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εγώ να σας ευχηθώ και πάλι ολόψυχα περαστικά να αφήσετε πολύ γρήγορα πίσω σας αυτή την περιπέτεια. Και να ξέρετε ότι και μετά που θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, γιατί είμαι δυνατός θα το περάσω, θα παραμείνω στη Γαλλία ακόμα τουλάχιστον ένα μήνα, γιατί δεν θέλω να μεταφέρω και να μολύνω κανένα στο νησί. Κανένα, με κανένα.